λήψη απόφαση και παροχή στοιχείων για το νέο κινητήριο Αχανό. Το λόγο κύριο Δημάρχος. Είσαμε. Συζητάμε ένα θέμα για το οποίο πραγματικά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες καμιά φορά δεν ξέρω πώς να τις πω, αλλά είναι. Αυτή τώρα η δικηγόρη που λέει. Δημιουργούν πρόβλημα. Έχω εδώ κάποια διαγράμματα κατά είναι. Θα είναι μόνο για το σπίτι, θα είναι είναι μεσήμερα, θα είναι μεσήμερα. Γιατί δεν μπορεί, ας είναι πολλά θέματα. Πρέπει να υπάρχει ένα δυναμική ρεπτή. Πολλά θέματα. Βγαίνουμε δηλαδή στο άγνωστο με βάρκα την περίοδο 2002-2012. Δεν ήταν εύκολο να πάμε πιο πίσω, γιατί δεν είχε τόσο εύκολο να βρούμε τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν έχουμε το 2002 έσοδα από την πώληση 192.189. Το 2003 143.065. Το 2004 66.474. Το 2005 29.062. Το 2006 16.874. Το 2007 9.061. Το 2008 1.378.040. Το 2009 642.687. Είναι εξαιρετικοί οι δόσεις που γίνονται για να αποπληρωθούν οι τάφοι. Το 2010 657.309. Το 2011 117.021 δόσεις, το 2012 3.700 και υπάρχουν και βεβαιωμένες τις πράξεις 35.522. Επίσης, έχω έναν άλλο πίνακα εδώ, όπου αναφέρει τα εξής στοιχεία. Πάλι από 2002 έως 2012. Έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα 452 συμβόλαια. Μπορούν να συνάψουν άλλα 254, τα οποία έχουν πληρώσει. Εγκρεμεί η εξόπληση σε 56. Προσύμφωνα είναι 254. Προσύμφωνα. Και εκκρεμεί εξόφληση, άλλα 56. Μπορεί να είναι και αυτά. Συγγνώμη, και αυτό προσύμφωνο μπορεί να είναι, έτσι. Και αυτό προσύμφωνο. Λοιπόν, γιατί θα μας πει και ο κύριος. Ναι, δεν φαίνεται. Μισό λεπτό θέλει ώρα αυτό για να πάρει. Γι' αυτό δεν είναι. Ωστόσο θα βγουν μέχρι θα γίνει και εσύ, πιστεύω. Λοιπόν, έχουν συναφεί 452 συμβόλαια, 254 δύναται να συναφθούν και εκκρεμούν εξόπληση σε 56, όπως είπα. Λοιπόν, και έχει εδώ πέρα αναλυτικό πίνακα. Έχει ανά έτος και πόσα συμβόλαια έχουν υπογραφεί. Το 2002 έχουμε 39 συμβόλαια. Το 2003 0. Το 2004 0. Το 2005 2, το 2006 0, το 2007 0, το 2008 225, το 9 90, το 10 95, το 11 1, το 12 0. Σύνολο αυτά μας κάνουν 452. Το 12 γιατί είναι, μας κάνουν 2. Και εδώ λοιπόν υπάρχουν τα ονόματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα δείξουμε, αλλά δεν ξέρω, δεν υπάρχει και νομικός εδώ στο σώμα. Αυτό είναι μια αρκετάκι. Έχω και λοιπόν, έχω, οι δικαιούχοι είναι εδώ. Έχω και αυτούς που είναι συναφείς. Έχει δώσει το δόκτο εδώ, δύο τάφους. Μπορεί να βοηθήσει. Στον καράμπελε και στον... Το ξέρω εγώ. Δεν πειράζουμε την δουλειά. Δεν πειράζουμε την δουλειά. Δεν πειράζουμε την δουλειά. Δεν πειράζουμε την δουλειά.
Έτσι καλές μέρες σας, είχε γίνει και η κυρία. Πολύ μεν, ναι. Καλύτερη πολιτική πρόεδρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε εδώ... Τα λεφτά, να μην είναι σημαντικό, τα λεφτά πήγαν στο Δήμο, όλα αυτά. Φυσικά. Αυτά είναι στοιχεία από την πολιτική μέρα. Όχι, αυτά είναι. Είμαστε ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Εδώ, συγγνώμη. Αυτό είναι αυτή τη στοιχεία. Είναι από το οικονομικό προσωπικό που δεν είναι το συζητάμε. Δεν το ξέρει ο Δήμο. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να μην έχουν πουλήσει. Εδώ είναι η κυρία Πουσουλίδου, όταν φτιάξανε μια πτέρυγα ολόκληρη. Αυτά είναι έτσι, είναι εδώ. Αυτό πιο διαδραμένο. Αυτό είναι η εισπράξη. Καλά. Αυτό είχαμε. Το τα έσοδα. Αυτά είναι παραλαμβάνω προς αποφυγή παρεξήγησης. Τα έσοδα αυτά φαίνονται από, από τα στοιχεία που είχε ο Δήμος. Δεν είναι, είναι έσοδα κανονικά. Αυτά τα 35.000 που φαίνονται στο τέλος είναι από ένα βιβλιοτικό κατάλογο που φτιάχνει το 2012 που είναι 36.000 ευρώ και το 35.000. Άρα εκκρεμούν αυτά, οι δεδομένες πράξεις. Έχουν σημαντικά. Έχουν και εκκρεμούν άλλες 30.000. Και μια άλλη έχουν εξοφλήσει όλο το ποσό που είναι 4.402, άλλοι έχουν μπει σε ρύθμιση δόση. Όσοι έχουν μπει σε ρύθμιση δόση. Να ρωτήσω κάτι, αν επιτρέπετε. Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που μας δίνει το σχεδιάγραμμα εκεί δείχνει ότι τα αφήντη χαρτιά υπάρχουν. Είναι εκεί τα 200, πώς είναι 400 και έχουμε το σύνολο των τάφων των οικογενειακών και τις ημερομηνίες που έχουν γίνει. Το σύνολο των τάφων, όχι αυτό. Α, από την από τότε που έγινε η εργολαφία το 1974. Τουλάχιστον μια δεκαετία. Κοιτάξτε, δεκαετία είναι παραπάνω τώρα, γιατί έχουμε 13 και από το 2002. Είναι 11 χρόνια. Αλλά θα σας πω το εξής, ότι στα βιβλία τα οποία έχει ο Δήμος και δηλούνται στο εργολαφείο, υπάρχει όλο το αρχείο ποιος έχει, ποιος δεν έχει και ποιοι βρίσκονται εκεί. Από εκεί που υπήρχε κάποιο πρόβλημα, κοιτάξτε τώρα είναι κάποια πράγματα και δεν ξέρω και πώς να τα πω. Λοιπόν, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν πωλείται τριετούς ταφής τάφος, λέει η νομοθεσία, νομίζω ότι το είχε αναφέρει και ο κύριος Ζηγίδης, ότι απαιτείται μελέτη ότι φτάνουν οι υπόλοιποι τάφοι. Από το 2002 λοιπόν και πιο πολύ, γιατί τότε υπήρχαν και κάποιοι οικογενειακοί, γιατί τι γινότανε. Συνήθως παίρναμε ας πούμε μια πλατεία, παίρναμε, δηλαδή πλατεία που υπάρχει μέσα στο κημητήριο, ή ένα δρόμο το στενέβαμε ή δεν ξέρω τι άλλο γινόταν. Και δημιουργούσαν κάποιους τάφους οι οποίοι τους παίρναμε ως οικογενειακούς. Αυτό λοιπόν που σας λέω τώρα, η μελέτη αυτή δεν έχει γίνει για τους θεατές τάφους. Ούτε για τα μεγάλα τάφη. Αυτό λοιπόν είχε γίνει μια χωροθέτηση, αν θυμάμαι καλά, το 75 ή 76, νομίζω ήταν δήμαρχος ο κ. Βαρελάς τότε, όταν είχε αγοραστεί το, μάλλον έτσι να πιάνει, γιατί από τότε ο πατέρας με τη μάνα μου είχαν πάρει. Λοιπόν, πήρανε, το χωρίσανε και κάνανε σύμφωνα με τον νόμο ένα καταμερισμό. Ποιοι είναι οικογενειακοί, ποιοι δεν είναι. Βέβαια, επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι, το 76 ο Δήμος Αγκανών είχε 30.000 κατοίκους και σήμερα έχει 150. Γιατί και αυτό πρέπει να το πάρει ο νόμος υπόψη. Όλα πρέπει να τα πούμε έτσι όπως είναι, για να μην κάνουμε λάθος συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα είναι από το 2002 μέχρι και σήμερα, όπου εύκολα μπορούσαμε να βρούμε τα στοιχεία. Πριν το δημογραφικό,
ξέρετε, υπάρχει μια ρουτίνα, ένα πρόγραμμα ειδικό, το οποίο μπορείς να μπεις στα παλιά αρχεία του Δήμου, αλλά είναι μια δουλειά επίπονη, είναι μια δουλειά δύσκολη. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα. Είναι τα ανυπόγραφα συμβόλαια.